έχασε, που ξαναβλέπουμε, σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους ο Ατίλας, αλλά η κεφαλιά του out. Κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο από 2 λεπτά για να βγει το πρώτο ημίχρονο. Διεκδικεί ο Σαμπανάτζοβιτς και πήρε ο Φέργκιουσον, αλλά κέρδισε ο Σαβέσκι. Δεν πέρασε η παλιά του, θα ήταν ιδανική για τον Τσάρτα. Αλλά τώρα ο Τσάρτας πήρε την μπάλα από την παλιά του Κωστή. Τσάρτας θα τη γυρίσει το πλασέ και η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Λίγο πριν βγει το ημίχρονο, ο Σαβέσκι είναι ο σκόρερ και η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Με τον γκολ που πετυχαίνει σχεδόν στο 44. Παλιά του Τσάρτα. Ο Σκοπιανός πετυχαίνει την μπάλα όσο χρειάζεται για να τη στείλει στα δίχτυα του Γκόραμ. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι 1-0 μπροστά στο Άιμπροξ και με τα δύο τέρματα του πρώτου παιχνιδιού χρειάζεται να δεχθεί 4 γκολ πλέον για να μείνει έξω από το χρυσοφόρο Champions League. Εδώ και πάλι ο Σαβέσκι, η ηρωική μορφή του αποψινού παιχνιδιού. Ένας άνθρωπος που παίζει με ένεση, ένας άνθρωπος που έκανε προπόνηση την τελευταία στιγμή μέχρι 10 λεπτά πριν αρχίσει το μάτς, για να δούμε αν μπορεί να παίξει, και τελικά δέχτηκε 3-4 δυνατές συγκρούσεις στο πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού του Κοτσέβη. Έστειξε τα δόντια, συνέχισε, όχι αυτό, αλλά πέτυχε και τον γκολ πριν από λίγο που δίνει την ΑΕΚ το προβάδισμα λίγο πριν βγει αυτό το πρώτο ημίχρονο. Και τώρα πάνω απ' όλα η ΑΕΚ πρέπει να κρατήσει την ψυχραιμία.